υγειονομικά πρωτόκολλα εξανέμισαν κάθε ελπίδα για πιθανή εργασία υποστηρίζουν συναγκοί του νησιού μας, οι οποίοι κάνουν λόγο για τα φόπλακα στον κλάδο τους και με τους ίδιους να τονίζουν την ανάγκη αναθεώρησης των υγειονομικών πρωτοκόλων. Βάζουν τα φόπλακα στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σε οποιαδήποτε επιθυμία υπάρχει να γίνουν οργανωμένες εκδρομές. Με 15 άτομα, όπως καταλαβαίνετε, για ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους, όπως παραδείγματος χάρη την Γνωσό, και 8 άτομα μόνο το μουσείο, καθιστά απαγορευτική τη διεξαγωγή των οργανωμένων εκδρομών. Με τα υπάρχοντα πρωτόκολλα, είναι δύσκολο να εργαστεί ο ξεναγός, αλλά φανταστείτε και την ψυχολογία του επισκέπτη, ο οποίος και αυτός προέρχεται από ένα εγκλισμό, να πάει σε έναν τόπο που είναι όνειρο ζωής. Θα έρθουν μεμονωμένοι, δεν θα έρθουν γκρουπ, διότι και δεν θα θέλουν να συμμετέχουν σε ένα γκρουπ, διότι όταν το γκρουπ σπάει, αν υποθέσουμε ότι κάποιος μπορεί να επομιστεί το κόστος όλου αυτού του διαμοιρασμού, δημιουργείται κενός χρόνος στους επισκέπτες, με αποτέλεσμα να δημιουργεί δυσαρέσκεια, παράπονα. Στα προβλήματα που προκύπτουν με φόντο το πολύ μικρό αριθμό επισκεπτών στις οργανωμένες επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στον Αρχαιολογικό Χώρο της Κνωσού, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Σωματείου Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης, Μανώλης Παπαδάκης. Και εκ των πραγμάτων σημαίνει για άλλη μια φορά αυξημένη ανεργία, για να μην πω ολοκληρωτική ανεργία για τους ξεναγούς. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο ζητάμε ουσιαστικά για τα πρωτόκολλα είναι να υπάρξει ένας ρεαλισμός. Η τουριστική σεζόν ξεκίνησε, όμως οι ξεναγοί συνεχίζουν να παλεύουν για την επιβίωσή τους, τόνισαν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, διεκδικώντας αποζημίωση ειδικού σκοπού μέχρι και τον Μάιο, καθώς και την ένταξή τους στους πληγέντες από την πανδημία. Τα αιτήματά μας λοιπόν παραμένουν παρόλα αυτά, η αναδρομική στήριξη για το 2020 και τα ένσημα τα οποία αναλογούν. Η πανδημία διαρκεί εδώ και 18 μήνες και αυτό που έχουν λάβει οι ξεναγοί είναι 5,5 μήνες στην ουσία μια βοήθεια. Οι υπόλοιποι μήνες πού είναι, γιατί ο ξεναγός είναι ξεχασμένος. Την ίδια ώρα αυξάνεται σταδιακά η επισκεψιμότητα στο ανάκτορο της Κνωσού, με τον μέσο όρο των επισκεπτών να αγγίζει τους 400 από 50 που ήταν την περασμένη εβδομάδα. Προχθές 18 του μηνός, που ήταν η μέρα μουσείων, κόψαμε περίπου 700 εισιτήρια και συνεχίζεται η ανωδική πορεία κάθε μέρα. Οι χώρες, οι περισσότερες που έρχονται είναι Γερμανοί, Ισραηλίτες, Γάλλοι. Η Κνωσός τους υποδέχεται με μεγάλη χαρά. Σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού, ο Μανώλης Αποστολάκης δήλωσε. Δυστυχώς δεν έχουμε πάρει ακόμη το προσωπικό το εποχιακό. Έχει πάει 20 του μηνός. Πιστεύουμε αύριο να παρθούν τα άτομα. Θα πάρουμε 20 εποχιακούς με 7 μήνες συμβάσεις.